έχουμε Τάσο. Τάσο. Τάσο, έχω κάτι γκρίνιζ, δεν θέλω να το κρύψω για να μην λένε για αυτά. Κρύφτο. Όχι, κάτι για τα διαρκείας, βγήκαν τα διαρκείας. Υπάρχουν, είναι προς διάθεση, ανακαλύψαν ξαφνικά ότι κάποιες τιμές είναι πιο ψηλές. Γιατί είναι ένα σωρό μηνύματα εδώ πέρα για αυτό το πράγμα. Είναι να βγουν τα διαρκείας. Α, είναι να βγουν. Έχουν δώσει τιμές. Όχι ακόμα, αλλά... Κάποια κυκλοφορούν προφανώς. Ναι. Πιστεύω όταν βγούμε θα έχουμε το χρόνο. Ωραία, εντάξει, τότε κάντε υπομονή. Ναι, γιατί εντάξει, δεν έχεις ούτε τις. Γιατί εδώ πέρα μου στέλνουν τιμές συγκεκριμένες, έτσι, γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν είναι δηλαδή μια... Ναι. Εκτός εάν όση ώρα ήμουν τώρα στο... και περίμενα, έχουν ανέβει στο site και δεν το ξέρω. Αν είναι να μας το πει, κάτσε να δω εγώ. Ας πει ο Σωτήρης λίγο στο site. Κάπου κι εγώ μωρέ, σου μιλάτε. Ναι, ακριβώς. Τώρα μιλάμε για δίλεπτο. Ναι. Άμα έχουν βγει να τα σχολιάσουν. Όχι, κοιτάξτε, για λέγε. Λοιπόν, κοιτάξτε σήμερα στην προπόνηση του. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Συνέχισε. Κοιτάζω στα εκεί που λέει ΠΑΕ πήγαινε και δεν... Ναι, δεν έχει ρε, εσύ. Ωραία, λοιπόν. Σημερινή πρωινή προπόνηση είδαμε για πρώτη φορά διπλό στα 2/3. Είδαμε και τακτική το τι ακριβώς θέλει ο προπονητής από τους παίκτες του, κυρίως όταν ζητάει pressing, ψηλά pressing, να πιστεύουν ψηλά. Το νέο που μπορώ να σας πω είναι ότι φαίνεται ότι καθιερώνει το Clean Hess σε ρόλο 8. Σήμερα σε όλη τη διάρκεια του διπλού έπαιξε με το ρόλο. Το λέγαμε, θυμάσαι, το λέγαμε. Ναι. Θα παίξει. Και μπροστά τον Μπερνάρ. Τα εξτρέμ πλέον είναι Βέρμπιτσάι, τώρα από τη μια παλάτσου Ματσίνα από την άλλη, δεν αλλάζει αυτό, έχει κλειδώσει. Ο Clay Hess είναι 8. Προσπάθησε να συγχρονιστεί με τον Ρούμπεν σε ορισμένες κινήσεις. Την ξέρει τη θέση, διότι πρέπει να πω ότι έχει παίξει και εκεί αρκετά μάτια την καριέρα του. Αλλά φαίνεται και εκεί τον υπολογίζει. Τι έπαιζε, δεκάρι ή οκτάρι? 8-8-8. Δίπλα στο Ρούμπεν και μπροστά του. Ναι, όχι δηλαδή, τώρα τι πει. Εσωτερικός μέσος. Εσωτερικός μέσος. Αριστερός εσωτερικός μέσος και δεξιός εσωτερικός μέσος ο Μπερνάρ. Ο Μπερνάρ όμως ήταν λίγο πιο μπροστά από τους δύο. Ναι. Έτσι. Το ένα είναι αυτό και νομίζω ότι αυτό το δούμε και στα φιλικά, θα το δούμε και σε όλη τη διάρκεια του σεζόν. Πιστεύω ότι ο Clay Hess εκεί θα παίζει. Και το δεύτερο είναι ότι ο κορυφαίος παίκτης από δωράς τακτικής προσέγγισης και ο οποίος έξω τα περισσότερα μπράβο σήμερα από τον προπονητή ήταν ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος πέτυχε και το μοναδικό γκολ στο διπλό. Αυτό δεν παίζει όμως τόσο μεγάλο ρόλο και πέτυχε ένα ωραίο γκολ, όσο το γεγονός ότι έκανε ακριβώς αυτά που του ζήταγε ο προπονητής, στο πώς θα περσάρει, στο πώς θα κλέψει τις μπάλες, στο πώς δεν θα αφήσει το αντίπαλο μπακ να ανέβει. Και άκουσε τα περισσότερα μπράβο από τον προπονητή. Από κιλά πώς είναι? Μια χαρά. Διακοπές έκανε, είδαμε όλοι στα Instagram και αυτά. Ο Παλάσιος μονίμως, θα σου πω κάτι. Το σουλούκ του είναι... Έχει ένα θύλ που νομίζω ο κόσμος ότι έχει πάρει κιλά, αλλά δεν είναι. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, εντάξει, ορισμένοι παίκτες παίζουν με κιλά. Δηλαδή, παλιά ο Γκραμάχο που είχε ο Παναθηναϊκός έπαιζε με κιλά. Ναι, αλλά δεν είναι, εγώ δεν τον βλέπω. Όταν βλέπω φίτ. Okay. Αν είναι φίτ, εντάξει. Ο δεύτερος παίκτης που έκανε ακριβώς αυτά που ήθελε ο προπονητής από τους εξτρέμ ήταν ο Αϊτόρ. Δεν φυσικά δείχνει ότι είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Και εντάξει, δείχνει ότι έχει πολύ μεγάλη δίψα για κίνδυνο για να παίξει κατευθείαν. Αυτός δηλαδή, άλλος σου λείπει εντελώς. Τελείως άλλος. Τελείως. Είναι δηλαδή, πιο αεράτος. Είναι πιο αεράτος. Ναι. Είναι πιο αεράτος. Αλλά σας λέω ότι αυτοί οι δύο ήταν που ξεχωρίζουν τα τακτικά θέματα. Τώρα, από τους μικρούς θα πω ένα όνομα που έκανε εντύπωση στο διπλό σαν στόπερ. Ναι. Δεν λέω ότι το παιδί αυτό μπορεί να παίξει φέτος. Λέω ότι στο μυαλό μας το έχουμε. Ναι. Είναι Φίκαη, λέγεται Φίκαη. Ένα υψηλός παιδί, στόπερ παίζει. Έχει παίξει και αριστερό μπακ. Έλληνας, Έλληνας αλβανικής καταγωγής, θα δει ο στήλος. Αλβανός είναι. Αλβανός. Ναι. Παίζει, έχει παίξει αριστερό μπακ και γι' αυτό το λόγο ξέρει και μπάλα. Ναι. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο και καλές τοποθετήσεις έχει και πολύ δυναμικός είναι και δεν μασάει. Ναι. Σηκώθηκε στον αέρα κάποια στιγμή και προσγειώθηκε στο έδαφος με δύναμη με αποτέλεσμα να τρομάξει και ο Γιωβάνοβιτς από τον τρόπο που πήγε στην μπάλα. Και νομίζω ότι το παιδί αυτό μπορεί, αν προσεχθεί και το προσέξει τον εαυτό του, τα επόμενα χρόνια να μας απασχολήσει. Πού έπαιζε πέρσι? Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Okay. Ναι. 18 χρονών είναι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, κατά τα άλλα νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και διαμορφώνονται κάποια πράγματα. Για να φανταστείτε, στην μια τριάδα στα χαφ ήταν ο
ο Ρούμπεν, ο Κλέιν Χέσλερ και ο Μπερνάρ και στην άλλη ήταν ο Ζέκα, ο Τσόκα και ο Τσέν, δεν σημαίνει ότι αυτές οι τριάδες είναι και αυτοί που θα παίξουν ναι. στο πρώτο επίσημο, τους ανακατώνει και λίγο για να, για να δει κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι πάμε για το αυριανό παιχνίδι, 6:30-7:30 ώρα Ελλάδα με τη ρογκάσκα ομάδα Σλοβενίας, που σαφέστατα είναι το πρώτο δυνατό φιλικό, το προηγούμενο δεν αντέχει σε κριτική, ήταν της ομάδας της Αυστρίας. Πρώτη κατηγορία. Ναι, πρώτη εθνική. Ο Μλαντένοβιτς έπαιξε σήμερα κανονικά αριστερό μπακ, σιγά σιγά προσαρμόζεται στην ομάδα, δεν νομίζω θα έχει πρόβλημα προσαρμογής, δηλαδή τον βλέπω και πλάκα κάνει τους συμπαίκτες του και γενικά προσπαθεί και παίρνει και πιο εύκολα τις οδηγίες από τον Γιωβάνος γιατί μιλάνε στην ίδια γλώσσα. Πιστεύω θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο αυριανό μάτς. Ο Τζούρισιτς έρχεται το απόγευμα και θα πιστεύω αύριο το πρωί θα κάνει γυμναστήριο. Δεν ξέρω αν θα παίξει κατευθείαν. Το βλέπω λίγο δύσκολο να το βάλει στο και για λίγο αύριο. Αλλά αύριο σίγουρα θα πάρουμε μια πρώτη γεύση καλή για την ομάδα και για το, για το πώς τη σκέφτεται για το παιχνίδι με την Τνίπρο. Η Τνίπρο έπαιξε χθες ένα φιλικό, μια δευτερική ομάδα έρχεται 5-0. Πιστεύω ότι τα φιλικά ο Γιωβάνοβιτς και οι συνεργάτες τους θα θέλουν να τα δουν και θα βρουν τον τρόπο να τα δουν γιατί θέλουν να ξέρουν ακριβώς τι κατάσταση είναι. Η Τνίπρο όταν θα παίξουν το Παναθηναϊκό πρώτο παιχνίδι 25 Ιουλίου δεν θα έχει δώσει παιχνίδι. Θα πάει ο Καλογεράς. Ο προγραμματής παίζει, συγχωρημένος ο Γιάννης ο Καλογεράς, ναι, ναι. Παίζει αμέσως μετά το πρώτο παιχνίδι στις 25 του μήνα το πρώτο παιχνίδι στο Ουκρανικό Πρωτάθλημα. Να πω ότι οριστικοποιήθηκαν και επίσημα οι ώρες και οι μέρες διεξαγωγής των αγώνων. 25 Ιουλίου το πρώτο μάτς θα γίνει στο Κόζιτσε. Θα αρχίσει 9 ώρα Ελλάδας η ρεβάνς 1η Αυγούστου στη Λεωφόρο. Όσον αφορά το θέμα του στόπερ, δεν έχω να σας πω κάτι. Ναι. Είναι δεδομένη καθυστέρηση, να μην τα ξαναπούμε. Θα έπρεπε για να στόπερ να είναι εδώ. Αλλά αυτό που μαθαίνω είναι ότι πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος θέλει το χρόνο του μέχρι να πάρει την απόφαση. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός έχει την υπομονή και προσπαθεί να φέρει τον παίκτη ώστε να είναι το συντομότερο δυνατό, να υπάρξει συμφωνία με την ομάδα και τον παίκτη και να έρθει όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην Αυστρία. Έγινε τάσκο.